250 μείον 60. Ω, έχει εκείνα τα σκατά που πετάνε όμως. Τα πια! Τα σκατά που πετάνε και πετάνε φλόγες! Αυτό είναι γκάστ. Όχι, δεν είναι γκάστ, τέτοιο εννοεί. Μάλιστα. Είναι 250 αλλά 83 ρε π***, βγήκα το πάνω. Πεθαίνω, πεθαίνω! Τι να κάνω από τώρα. Κύριε, κυρίκα η σπάντερ μας. Δεν ξέρω που είσαι. Τι γίνεται ρε. Τα σκατά μου πετάνε, με κυνηγάει ο Spider-Man. G-Fandom στο μικρόφωνο. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε. Ένα ακόμη επεισόδιο Zeroland, αν δεν κάνω λάθος, είναι το επεισόδιο νούμερο 7. Καλώς ορίσατε λοιπόν στον Zeroland και συγκεκριμένα στη βάση μου και θα προσπαθήσω με ανάποδα, με την όπισθεν, να πάω πίσω. Εντάξει, μαθαίνω το F5 μετά από τόσα χρόνια Minecraft, κάτι είναι. Εντάξει, είναι σαν να κάνω πλαϊνό moonwalking ένα πράγμα, ενώ έτσι είμαι κανονικά εδώ, είμαι wii. Cause it's thriller, τυρυρυρυρυ. Κάτσε μην πέσω κιόλας. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Zeroland. Θα σας δείξω λίγο κάποιες μικρο αλλαγές. Τις βλέπετε ήδη βασικά, αλλά θα τα συζητήσουμε κιόλας. Και αμέσως μετά θα σας βάλω το απόσπασμα που σας υποσχέθηκα από ένα παλιότερο Kevin που είχαμε κάνει με τα παιδιά, το οποίο είναι ξεκαρδιστικό. Ας ξεκινήσουμε. Το lobby. Έτσι είναι χωρίς τον πολυέλαιο. Βασικά για την ακρίβεια είναι με ένα μικρό πολυέλαιο. Έφυγε εκείνο όλο το πράγμα. Άκουσα λίγο αυτά που μου είπατε στα σχόλια. Νομίζω ήσασταν καταδοπιστικοί. Οι περισσότεροι τουλάχιστον διαφωνήσατε με τον πολυέλαιο, όπως και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Οπότε έκανα κάτι έτσι πιο μικρό. Ακολούθησα τη δική σας συμβουλή. Ακόμα μια συμβουλή δική σας που άκουσα και ήταν μόνο από έναν στο comment, αλλά μου τριγυρνούσε το μυαλό. Είναι αυτό. Εδώ, αν θυμάστε καλά, ήταν λίγο κλειστοφοβικός ο διάδρομος και αποφάσισα να σηκώσω λίγο το ταβάνι, ίσως να το κάνω και παραπάνω. Δηλαδή να φύγει από εκεί να ξεκινάει όλο αυτό το πραγματάκι το περίεργο. Και δεν ξέρω αν θα κρατήσουμε αυτό το σχήμα, θα δούμε. Και άνοιξα λίγο εδώ τις πόρτες, γιατί εδώ είναι ουσιαστικά σκάλα, δεν είναι δωμάτια. Γενικά άνοιξε λίγο χώρο, ήταν πολύ κλειστοφοβία, ρε παιδί μου, η βάση. Δεν ξέρω. Θα δούμε, τέλος πάντων. Εδώ πλέον φαίνεται η σκεπή και μ' αρέσει. Αυτό δεν ξέρω με τρέλανε, αλλά εντάξει, το διορθώνουμε. Και εδώ πίσω κρύβει ένα redstone block. Έτσι κάπως το φωτίσαμε. Πού πήγε. Τσουπ. Μπουπ. Kitchen room. Εδώ μου παρότεινε ο Rebel να προσθέσω λίγο cords. Και σαν να είχε δίκιο. Πλέον έχουμε άλλη σκεπή. Έχουμε αλλάξει λίγο τώρα. Εγώ έχω λίγο στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι από τα δύο προτιμώ. Δείτε το λίγο και πείτε μου πάλι στα σχόλια. Εδώ είναι λίγο Juventus το θέμα. Άσπρο μαύρο, άσπρο μαύρο. Όχι ότι από εκεί δεν είναι. Αλλά εδώ είναι, ξέρω εγώ, λίγο Newcastle. Είναι λίγο πιο μέσα εμένα. Τι λέω τώρα. Λοιπόν, παλιά σχολούμαι και με μπάλα πάνω, θυμάμαι. Κράτησα την δική σας την συμβουλή και κράτησα τη δική συμβουλή. Άκουσα τη δική σας συμβουλή και κράτησα όλα τα φέρνες κάτω, τους φούρνους. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει, αλλά αφού σας άρεσε, οκ, okay, πάσω, εσείς είστε το family και συμμετέχετε ενεργά. Έτσι ήταν πριν. Έτσι είχαμε τα bricks, τα stone bricks είναι ακρίβεια. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα άλλαζα το smooth stone, την απλή την πέτρα, με κάποιο άλλο block. Αλλά αυτή ήταν η εικόνα του δωματίου πριν. Από εδώ τώρα πάμε στην εικόνα του δωματίου την καινούρια. Είναι το chest room 2.0. Είναι λίγο φορτωμένο, είναι λίγο πολύ πληροφορία για το μάτι. Για να δούμε. Κάτσε πάμε και ένα screenshot έτσι, γιατί μπορούμε. Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν τα cold block όπως έχουν μπει. Δεν ξέρω γι' αυτό. Είναι λίγο σαν σοπάκι, σαν τέντα από σοπάκι. Κάνουν ωραία αντίθεση βέβαια και έναν ωραίο συνδυασμό όλα αυτά μαζί. Α, και το εξής ωραίο που μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω χρησιμοποιήσει τα φέρνες και παλιότερα έτσι κι αλλιώς για οικοδομικό block. Για οικοδομικό block. Για building block. Θα μπορούσα να πω για οικοδομικό κύβο ή για building block. Τα μπλέξα λίγο. Χρησιμοποιώ λοιπόν slabs κάτω. Έτσι κι αλλιώς το φέρνες έχει το μισό είναι slabs και το άλλο μισό είναι σαν το underside. Καλά το είπα. Ναι, καλά το είπα. Και είναι σαν το underside το μισό. Οπότε είναι σαν να είναι μια συνεχόμενη κολόνα. Εδώ είναι, ξέρω εγώ, η βάση της κολόνας. Το στήριγμα που δένει τη βάση με το πάνω και συνεχίζει. Αν δεν έχει και αυτό το περίγραμμα, ίσως ήταν καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω μου αρέσει. Και κάνει γενικά έτσι μια ωραία αντίθεση και με τον Dark Oak. Δεν θέλω να. Αυτά. Αφήστε κάτι στα σχόλια τη γνώμη σας. Είναι λίγο σε εξέλιξη όλα. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Κάπου καταλήγω δηλαδή.
είμαστε σε καλό δρόμο. Και ταιριάζουν και τα slabs πλέον, γιατί ήταν πολύ παράτερα. Έτσι ξεκίνησε βασικά όλο το θέμα. Ξεκίνησα να βάζω εδώ λίγο να αλλάζω τα stairs. Αν θυμάστε καλά, είχα δύο να, όπως είναι εκεί. Είχα αυτά εδώ. Τα οποία, ναι, okay, δεν είναι τελική του μορφή. Γιατί μιλάμε τόσο πολύ για building βέβαια τώρα. Γιατί έχουμε πολύ καιρό, νομίζω δεν έχουμε κάνει και σχεδόν ποτέ interior design στον Zeroland. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία. Ήταν απλά ένα προσχέδιο, δηλαδή ότι κάπου εδώ θα βάλω αυτό. Δεν ήταν ότι α, έτσι θα είναι, να ξέρετε. Και άλλαζα αυτά τα blocks που ξεκίνησα να κάνω μια διχρωμία με το spruce και το dark oak stairs. Δεν μου άρεσε, ξεκίνησα να γεμίζω με spruce γιατί έχουμε και dark oak στο πάτωμα. Και όπως έχω ξαναπεί και παλιότερα, αν βάλεις πιο σκοτεινό block στο πάτωμα και πιο ανοιχτό στο ταβάνι, δίνει ύψος. Εντάξει, δεν έχουν και μεγάλη διαφορά, είναι κοντά, αλλά εντάξει, είναι και αυτή η αισθητική της βάσης. Δίνει ύψος τέλος πάντων, όταν έχεις πιο φωτεινό ταβάνι, δίνει ύψος. Ισχύει αυτό. Και στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στο Minecraft. Κάτσε τέλος πάντων τα stone bricks εκεί με τον Dark Oak. Μεγάλωσα τα fences ή τα έβαλα, δεν θυμάμαι αν τα είχατε δει την προηγούμενη φορά. Και έχει γίνει αυτό το πραγματάκι. Το οποίο αν καθόμαστε και κοιτάμε το ταβάνι, μας φαίνεται περίεργο. Ενώ αν περνάς, γιατί δεν θα κοιτάς το ταβάνι, πλέον έχει ωραία χρώματα εδώ μέσα. Έτσι είναι λίγο cozy. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Γνώμη στα σχόλια κάτω, παιδιά. Αυτό που μάλλον θα το κρατήσω. Τώρα που άνοιξε και το ταβάνι και φαίνεται έτσι λίγο κάπως πιο εντυπωσιακό. Εδώ έχουμε, ας πούμε, πολύ γκρι σε σχέση με το chest room μέσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω τη βάση και θα τα δείτε λογικά στο επόμενο επεισόδιο, φαντάζομαι. Γιατί τώρα ακολουθεί ένα ξεκαρδιστικό απόσπασμα από ένα caving που είχαμε κάνει πριν καιρό. Το οποίο. Εντάξει, τον έχετε δει τον τίτλο βασικά. Αλλά μόνο τον τίτλο νομίζω καταλαβαίνετε 5-10 πράγματα. Ή ο ένας τίτλος είναι το Rage του Τσουμ και ο άλλος τίτλος είναι το τα σκατά που πετάνε, η Gangsta Creeper και ο Spider-Man. Δεν ξέρω ποιον από το δύο θα βάλω, ποιον από τους δύο τίτλους θα χρησιμοποιήσω τελικά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ή τον ένα ή τον άλλο να με έχετε δει, ακούσατε και τον δεύτερο, μπορεί να καταλάβετε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά τα λέμε πιο μετά για να σας αποχαιρετήσω. Απολαύστε. Bye bye. Ναι, γι' αυτό πρόσεχε, γιατί κρατάω Sharpness 5. Έχω flaming. Επίσης, μα πέσει κάτω, δεν πρέπει να πει. Εγώ έτσι όπως το έλεγε, δεν θα του πει πρόσεχε γιατί ξέρω που μένει. Περίπου το ίδιο ήταν. Κάτσε μου, πώς βρω την ασπίδα μου κάπου εδώ. Κάπου εδώ πέθανες. Ναι, το ξέρω. Σε Soul Sand. Εδώ κάτω νομίζω τα βρήκα. Νάτι, εδώ είναι. Σολίδιο που είσαι. Δεν ξέρω. Εδώ είμαι. Πού πάμε, κοντά στο πόρτα. Εντάξει, ωραία. Πάρε καλά που είσαι εσύ και σε βρήκα. Εδώ να αφήσω το πάρε πάνω. Καλά που ήσουν εσύ και σε βρήκα. Εντάξει, και βρήκα τον δρόμο που πρέπει να δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το πρόσωπό μου. Το εκτιμώ. Έφυσα εδώ κάποιο δυο ράιτ. Μπορείς να μιλήσεις το επίθετό μου σε βίντεο. Να πω και τη διεύθυνση. Τηλέφωνο. Θα δώσω το προσωπικό σου. Όχι, εντάξει. Το κομμάτι, έτσι. Με κάνετε άλλο. Και με κάνουν ακόμα. Άλλο έμενε, φίλε εδώ. Είναι φάση επειδή βγήκε ξέρω εγώ μπιτάκι. Έχει πιάσει περισσότερο, ξέρω. Μα τρίχνουν με άρρωους, Κώστα. Εδώ, αμερικάνικο καρτούν θα σε κάνω. Εγώ έχω μπάκετ αλλά χωρίς νερό. Τι μας κάνω αυτό, εννοώ μπιπ. Το άφησα τον μπάκετ, τη βλάκα στέ μου. Τι θέλεις. Προσπαθώ να βρω σημείο που να μην έχει τόρτις για να πάω, αλλά δεν βρίσκω. Πολεμάω εγώ την αξίτω σειρά με τρεις σκελετούς, μια αράχνη ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έχει τον Γιάννης ήρεμος και ωραίος. Περνάω εδώ έτσι. Ναι. Α, εδώ γινόταν μια μάχη. Καλή φάση. Πού είσαι έτσι, πού είσαι, σε ψάχνω. Από το πόρταλ τώρα, πού να εξηγήσω. Εγώ το τσού μου βρήκα μόνο. Πάλι καλά που είσαι εδώ και σε βρήκα. Κάκα. Κάκα. Είναι βίντεο του Γιώργου. Είναι ο Μακάκας. Ρε φίλε, άμα έρθείτε εδώ. Τώρα θες να βρίσω, θα θέλω κόλμα σου. Είδες. Μα δεν καταλαβαίνω τι λες τόση ώρα. Προσπαθώ να καταλάβω αν βρίζεις ή όχι. Πρέπει να έλα από εδώ. Το Ace Ventura το έχετε δει. Ναι, εννοείται. Μου θύμισε το Σικάκα. Σικάκα! Λάθος. Σικάκα. Σικάκα. Σκαμπάμπ. Ίσο να κάνω μάνα. Α, βρήκα νερό, αν έχει κάποιος. Βρήκα μεργάμο το. Όχι, τι ψαρεύω.
λάθος τέτοιο. Γιατί ψαρεύω. Και με τρόμο ξέρω εγώ στη φωνή. Γιατί ψαρεύω. Γιατί γίνω σε ίδιο σημείο. Θέλω να τυραχθεί ο σερβερ. Έλα στο chest, στο portal. Έρχομαι. Ακολουθώ. Έλα πώς θα το πούμε κι εγώ. Όχι, πέρασε κι αυτός μαζί. Κώστα, εσύ έχεις ανάγκη από αυτό που θέλουμε. Έλα στο chest. Πέρασε κι ένα speakerman, ε, το ξέρετε. Μην τα ακουμπήσεις. Ο κακός, κακός, ο πράσινος. Ο κακός, ο πράσινος, ο Hulk. Όχι. Πήγατε. Ξαφνικά ήσασταν εδώ και τώρα με αυτήν μόνο με τον Big Man. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Λέω μεταμορφώθηκαν, αυτό ήταν. Απέναντι να. Από εδώ, όχι, όχι. Αμπόρτ, μάλακα. Εδώ, εδώ. Μπιπ. Πίσω, πίσω. Μισό λεπτάκι να κλείσω την πόρτα. Ανακάλυψα να με κάνει. Μισό, μισό. Με κάνει. Ε, ερώτηση. Σαν το γιουίτσι, φύγε από την πόρτα. Ε, ακούστε κάτι. Αν βαρέσει σκελετός ζόμπι, μετά το ζόμπι το επιτίθεται. Από πότε έχεις να παίξεις Minecraft, εξήγησε μου. Τι κάνετε εδώ, μωρέ, τι κάνετε. Εβδομάδα. Αυτό παίζει να γίνεται από την 1-5. Αλήθεια τώρα. Για ποιο πράγμα, για ποιο. Dear Minecraft Cousins. Ναι, Dear Minecraft Cousins. Κάτω το μόνο Cousins, ξέρω εγώ. Dear Cousins. Θα το γυρίσουμε στα αγγλικά να είμαστε cast. Και ξέρω εγώ, λέει ο Κώστας, είμαι μισό της Ιταλός. Dear, ξέρω εγώ, δεν βγαίνει. Η φάση πλάκα-πλάκα, η προζηγιά μου ήταν τη Μικρά Ασία. Να το πήγε. Πάει και το GR, το κάψαμε. Είναι το G τώρα. Κάζιν είσαι, το έχουμε ξακριβώσει. Ω, εδώ έχει λαό. Γιατί είναι τόσο έξυπνο. Εδώ έχω βρει τα ξαδέρφια του Batman για κάποιο λόγο. Έχω βρει 4 τέτοιες. Όλε! Όλε! Πού βρέθηκε αυτό. Καλή χρονιά να έχουμε. Πάρ' τα πράγματά μου, ρε. Πού πέθανες. Όχι, μου σπάσει ασπίδα και είμαι αρέσει. Στο ρέμπελ κοντά. Ρέμπελ μπροστά σου έσκασα. Το κατάλαβα. Ωραία, φίλε. Πού βρέθηκε το δεύτερο, ρε. Αχ, ήθελα να κάνω και ρεκόρντ χωρίς να βρίζουμε. Πού βγήκα τώρα. Πού βγήκα τώρα. Ψάχνω να βρούμε τα items. Σου είσαι από κάτω, να σκάψω προς τα κάτω. Είμαι σε ένα υπόγειο, ρε παιδιά. Πού είμαι εδώ. Τι, το να πήγα για ο Creeper. Το να πήγα για ο Creeper. Δεν είσαι υπόγειο. Και δεν έχω τίποτα μαζί μου. Τσουμ, δεν πέθανες μπροστά μου, δεν έχω items. Μα, πού είναι η φάση. Να, να, αριστερά πέθανα. Εκεί που έσκαβες λίγο αριστερά. Λίγο πιο μπροστά και αριστερά. Είστε από κάτω και δεν... Να, εδώ. Περισσεύει καμιά ασπίδα. Μα είσαι γεμάτος βέλη, γιατί. Γιατί έσπασε. Πάμε κάνεις τέτοιο. Έχω μαζί μου ξύλο, αλλά προσπαθώ να βρω πού πέθανε ο άλλος να πάρω τα items. Μπορεί να με τραβήξεις. Έλα να σου δώσω λίγο ξύλο. Μπορεί να με τραβήξεις, λέει. Όχι, δεν έχουμε... Είμαστε βανίλα, δεν είμαστε... Εδώ που είμαι δεν μπορώ να βγω. Πω, τι εννοείς. Ρε, βλάκα, με βγάλεις ένα κρεβάτι που είναι μέσα... Όπου να είναι. Πού είσαι, έχει... Πού κοιμάσαι τσουμ τα βράδια. Φίλε, ξέρεις που έχεις κάνει spawn στο πρώτο επεισόδιο. Στο village. Ωραία, φίλε. Λες. Απλά. Όχι, αφού. Σίγουρα. Εγώ είχα κάνει στον πύργο, το θυμάμαι. Λες. Πραγματικά, πού μπορεί να έχεις πεθάνει. Έχω φάει όλο το τέτοιο να γυρνάω από εδώ και από εκεί. Πού είναι, ρε βλάκα. Κοντά στον τέτοιο, στο ρέμπελ ήμουνα. Ο ρέμπελ δεν έμεινε εκεί. Τι θες να κάνω, θέλω να μαντέψω που ήταν. Όχι, δεν είναι και τα πράγματά σου. Μισό να χρησιμοποιήσω τη δύναμη να μαντέψω που ήταν. Α, στον διάβολο! Καλά, τι κείμενα, ρε. Τι ήθελα και ξαναμπήκα εδώ μέσα. Ρε γράφω! Δεν πειράζει, να μάθω και τα νέα παιδιά. Το ρίτς. Να βάλω το σερκόν. Όπα! Όχι, όχι, κλειάζει. Ωραία, στο village είμαι, έχεις δίκιο. Είδες, σου είπα. Αν πεθάνει, θα ξαναβγαίνει πάντα εκεί πέρα. Σπάς το κρεβάτι, ρε. Κώστα, που ήσουν, ρε παλικάρι μου. Δεν ξέρω. Το έχω χάσει, αλλά... Για εγώ είμαι εκεί πέρα. Γιατί τους κάνει creeper παντού. Γιατί τους αφήνω να σκάνε μακριά από μένα. Δεν βρήκα τίποτα εκεί πέρα που... Όλε, τρεις σκελετοί, δύο creeper. Καλά πάμε. Πού. Τώρα πού να σου εξηγώ. Το έχω, άστο, εντάξει. Είστε νουμπάδες, ρε, αφού θέλω μόνο. Να, εδώ πάνω που είμαι... Εδώ ήμουνα. Εκεί που έκανες τα... Όπα! Ρε βλάκα, πρόσεξε. Η καρδιά μου ισορρόπα. Μπορείς σε λάβα εδώ πέρα, χωρίς πλάκα τώρα. Κοίταχα γιατί φως. Είχε το αγκαλίτσα όμως. Ο αγκαλίτσα έχει πέρα άσπεκ. Εδώ ήμουν, αλλά δεν. Εκεί που έσκαβες κάτι κάρβουνα. Χαλπ. Πού είσαι, Χαλκ. Από εδώ πώς έρχονται από το χωριό, ρε παιδιά. Προς τα πού είναι η βάση. Ρε σπάσε το τέτοιο να βγεις.
Να πεθάνω. Καλή ερώτηση. Ναι, σπάς το κρεβάτι. Ναι, σπάς το κρεβάτι και ψόφα, σωστό. Σωστό, αυτό το σκέφτηκα. Είσαι πολύ έξω τελικά. Είμαι παιδί με τζάι με καθ' κάτω. Και πώς θα πεθάνω, δεν ξέρω, είναι ημέρα. Απλά φουλτώνω από ύψος, ρε. Σλάσκιλ. Άμα κάνεις σλάσκιλ, θα κάνω και μεταφορά. Κακό, 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 κακό. Έχει ο Creeper το high ground. Ψόφα! Το έχω, πού είσαι. Εν τω μεταξύ ο Κώστας είναι δίπλα μου, δεν βλέπει καν name tag. Ναι. Και έρχεται το The Rescue, ξέρω εγώ. Είδες που σε καλούλες είμαι. Από ποιον πήρα 20 coal ore? Δεν πήρα τίποτα, ε. Μπορεί να τα πήρες και από μένα, ξέρω. Κοίτα, σύλλητα τσ' έχω εγώ σίγουρα. Ένα boom, μπράβο. Ποιος πήρε τα πράγματα μου και το λέει, πείτε αλήθεια. Εγώ δεν πήρα μάλλον μου τίποτα. Μάλλον τα πήραμε τα πράγματα σου και δεν το καταλάβαμε. Εγώ δεν έχω τίποτα πάνω μου. Εγώ κάτι σάπια κρέατα έχω να θες. Όχι, είχα καλές αξίνες. Όχι. Τι χάς είναι που... Αποστολή εξελέστη. Ωπα! Βγήκα εδώ πέρα! Βγήκες πάνω στο βουνό. Βγήκες πλά. Ξαναπέσεις. Αυτοκτόνα! Γιόλα! Να δεις πως μαζεύουν τα δέντρα. Και δεν πέθανε λέει, ξέρω. Εντάξει, βγήκα. Έρεσε το καλό. Πόσα death. Τώρα είμαι στα 4. Να πώς μπράβο μαζεύονται. Κάροτσι, η σειρά σου θα φτάσει τώρα. Εσύρχομαι. Σε κάτι κι αλλιώ, κοίτα. Όχι, σε 3 μέρες θα αλλάξω το όνομά μου. Για να βάλω πατρινό σου, πρώτα ξαναμηδενιστούν τα death. Δεν έχω το όνομα. Κατάλαβε τι κάνει ο cheater. Γιώργο, ξέρω εγώ, ρε φίλε που μου κράκαρα να τα κάνω. Δεν βρήκα πράγματα σου για κανένα λόγο. Όχι, ειδικά έχετε που θα μου δώσει πίδε και ιστορίε. Μαζί μου όχι, αλλά από τη βάση πάρω τι θε. Ναι, εδώ που είμαι. Από τη γέφυρα, πού είναι η βάση μα. Είναι η μεγάλη ξύλινη γέφυρα. Δεξιά. Αριστερά, πώς ισχύει τη βάση. Αυτό το ξέρω καλύτερα τη βάση. Ωραία, φίλε, έχετε αλλάξει πολύ το τοπίο εδώ πέρα. Ναι, συγγνώμη που χτίζουμε. Πρέπει να τα αφήσουμε φυσικό μου. Πε αυτή είναι η απόδειξη ότι χτίζουμε και δουλεύουμε. Όχι, κανονικά για το βάση του τσόμπερ πρέπει να κάνουμε μόνο τρύπε. Εγώ έχω χορτάσει battles εδώ μεταξύ και δεν ξέρω πού έχω φτάσει. Σκοτώνοντας. Έχει κρατήσει κανείς τα cores του Portal. Όχι. Του Portal στο Nether, ναι. Στο Portal εδώ. Να, να το καλό. Και πάλι καθάρισα το τοπίο. Ήσουσα τον Αχιλέα. Καθάρισα το τοπίο. Μόνο φτέρνα δεν έχει χαρού. Όπα. Yeah. Η καρδιά μου σωρό. Περνάει και παίρνει τα παίρνε τα κόλ, κακούργοι. Παίρνε τα πίσω. Α, έχω και εγώ τα δικά σου τα κόλ, τα 20. Όχι, άμα είναι όρ, δεν είναι δικά μου. Και ποιος είχε? Α, ρε εσύ, εγώ έχω σιλτάτς. Α, εσύ σιλτάτς. Όπα. Είμαι πάρα πολύ καλός και έξυπνος πάνω από όλα. Δεν έχουμε λέει παμπάκετ, λάβε νερό να το κάνουμε. Λέω να κάνω strip mine κάπου. Ναι, είναι αυτή που μου έβγαλε λίγο πριν ξεκινήσουμε. Φυσικά. Βρήκα τα πράγματα μου, τα γυρίσει τώρα πίσω, έτσι του φάξω ζωντανό. Δεν έχουμε τα πράγματα, σου κάνει δυσκόν. Τώρα βρήκα τα καλύτερα πράγματα στον πλανήτη Γη. Στον πλανήτη Γη, όχι στον πλανήτη Zeroland. Όπα. Γελί, όλοι, γελί! Γεια. Γεια. Έχει ένα βέλο στο πόδι. Και στον κόλλο. Ακριβώς όμως, για screenshot είναι κάτι. Ω, έσπασαν τα ποτάκια μου. Κακό. Αχ, τα ποτάκια του. Αχ, τα ποτάκια του. Δεν είναι Louis Vuitton. Έκανε δισπον στον κόλο το άρο. Ναι, έκανε δισπον στον κόλο. Μια ερώτηση μόνο. Το άρμα μου πάει κατά διαόλου. Μια ερωτησούλα να μπορώ να κάνω. Και δεν κάνεις. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι κοντά στο κεντρικό σημείο. Είναι το κεντρικό σημείο. Είναι το κεντρικό σημείο. Αν βρει το δέντρο, βρήκε και το πόρταλ. Είναι η ώρα μηδέν, ξέρω. Το θέμα είναι τώρα πώ θα. Καλά, δεν παίρνω πράγματα. Έχουμε κατευθείαν και μου δώσει τίποτα. Δεν έχουμε, ρε παλικάρι μου. Έχετε iron εκεί, θα φτιάξω. Κοίτα, iron έχουμε. Θέλει να περιμένει να γυρίσω. Όχι. Κοίτα, μα έξω από τη σκρίνη. Θε να περιμένει να γυρίσω γιατί θέλω κι εγώ armor. Όχι. Δεν έχω να σου δώσω. Έχω να σου δώσω iron. Αυτό iron το πρώτο. Όπως έχω όμως που βγήκα από το πόρταλ εκεί. Ωπα, βρήκα κάτι χρυσά μποτάκια. Το θέλω, είμαι άμποτος. Ε, όχι μποτάκια, sorry, τέτοια. Πω, τζάμπε χαρά. Να, ρωτήσω κάτι λίγο. Broken dreams. Το πόρταλ προς πού έρχομαι. Έχεις νερό για εδώ. Τι, έχω νερό. Is water here. Where are you? Να το κάνουμε άλλο σερβερ. Why are we speaking in English? Ω, διαμάντια! Διαμάντια! Πού τα βρήκες?
Τα είδα πρώτος. Πού είναι? Μα δεν είμαστε καν κοντά. Τα είδα εγώ. Είδες με μάτι που είχε. Δεν μπορείτε να μην βρίζετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι καλή έννοια, μωρέ, τώρα κι εσύ. Τι έδωσε την καλή έννοια. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο τόσο. Δεν μπορεί, πραγματικά. Μόνο εγώ δεν βρίζω. Ναι, ποτέ όμως. Αθώο πλάσμα εσύ. Θα πάω να κάνω strip mine εδώ. Strip tease κάνε. Ω, παιδιά, βγήκα σε θάλασσα. Έσκαψα ένα μπλοκ και βρήκα λάβα. Μα σου είπα, είμαστε σε deep ocean. Δεν θα φύγεις άμα σκάψεις προς τα πάνω. Ρε, περίμενε, πως είναι 270, ρε φίλε. Είναι 252 μείον 66. Κοντά ήμασταν. Εντάξει, το ίδιο είναι. Είναι όχι, όχι, συν το 252 μείον το 66. Πω, με ξέσκησες. Στην άλλη μεριά τον έστειλε, ρε. Και εσύ μείον 237 τώρα, ρε. Μπορείτε να μην βρίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανέτεια. Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, φίλε. Απλά όλοι είχαμε τον ίδιο νονό. Τα τρίχρονα το λένε αυτό το πράγμα. Δουλεύεις τώρα κι εσύ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να τα λένε κάποια τρίχρονα. Πρέπει να τα λέμε κι εμείς. Ναι, κι εγώ τρίχρονα είμαι. Καλά, αυτό το ξέρω. Είναι δεδομένο. Κοίτα, έχουμε όλοι τον ίδιο νονό. Πόσο range τώρα στα comments που ξοδεύω σύλλητα ξύνα για να πάρω τέτοιο Diorite. Δεν πειράζει, έχω κι άλλη βρε κουτά. Πόσο rage για πράγματα που δεν βρήκατε, άκουσα σωά. Καταρχάς, δεν σε φταίει κανένας που πέθανες. Δεύτερον, δεν ξέρεις που πέθανες. Δώσε το creeper και πετάθηκε ένα το πουθενά. Από το πουθενά. Κραυγή είναι. Καλά κάνω. Καλά κάνω. Έψαξα τα πάντα γύρω μου και δεν βρήκα τίποτα πράγματα δικά σου. Εγώ. Μα δεν ήξερα που ήσασταν καν. Να κρατάς κόρτς εκεί που πεθαίνεις. Να έχεις το F3 ανοιχτό. Τι θες? Όχι, όχι. Πήγα για obsidian, αλλά δεν έχει νόημα. Οψιδιανό. Ο οψιδιανός ο πρεσβύτερος. Ή αλλιώς δρακόγυαλο. Ο Γιάνκος ο δράκος. Ναι, δρακόγυαλο και κροκάλα. Άσε μας. Κροκάλα! Κροκάλα, ρε φίλε, δηλαδή. Το κόμπλιστον είναι κροκάλα. Ωραία, πάει και αυτό. Κροκάλα, ρε. Νομίζω τελειώνει το cave. Ναι, νομίζω το στερέψαμε. Εγώ κάπου έκανα εδώ strip mine και βρέθηκα κάπου. Πού κάπου? Κατοπιστικότατος. Εσύ, όταν βρήκα, με το πρώτο, εσύ είσαι μωρέ που μου έχει φωτίσει όλη την περιοχή. Όχι, έκανα strip mine. Strip. Ναι, κοίτα λίγο πίσω σου. Έχει φωτίσει όλη την περιοχή που είναι, ξέρω εγώ, η περιοχή που έσκαβα. Όχι, προφανώς. Όχι, είναι ο πάτος της θάλασσας. Πες το μου ότι είναι creeper. Πού να το ξέρω. Εδώ, ρωτέ, έχω εκλοβιστεί εδώ στο μέτρο. Έρχομαι, περίμενα. Πηγαίνει, παλεύει μέσα στο σκοτάδι μου, πες το μου ότι είναι creeper. Πρέπει και φαΐ. Ρε παιδί μου, αφού... Πρέπει κάπου να ρίξει το φταίξιμο. Μου, 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 μου. 250-60. Όχι, εκεί είναι τα σκατά που πετάνε όμως. Τι τα πια, τα πια! Τα σκατά που πετάνε και πετάνε φλόγες! Αυτό είναι γκάστ. Τα ταρτάνε. Όχι, δεν είναι γκάστ, τέτοιο εννοεί. Μάλιστα. Είναι 250-83, ρε. Βγήκα το πάνω. Πεθαίνω! Τι να κάνω από τώρα. Κυρία, σπάντερμα. Δεν ξέρω που είσαι. Τι γίνεται τώρα. Τα σκατά μου πετάνε, με κυνηγάει ο Spider-Man. Doc. Περίμενε, ρε. Άντε πάλι. Περίμενε, ρε. Περίμενε, με τσατίζεις. 62. Ωραία. Μισκά, δεν πάρει το διαμάτι. Τι με 62. Το τρίτο κοιτάς, έτσι. Στο δικό μου strip mine που πετάχτηκες εδώ. Στο δικό μου, εσύ πετάχτηκες μπροστά μου. Για πίσω, εγώ λεφτά σαν την περιοχή. Τι έκανες? Από ποιον? Έκανα strip mine, μπήκε ο Κώστας εδώ πέρα και μου λέει θα μου πάρει τα διαμάντια. Όχι φίλε, εγώ ήμουν από lava pool. Τι σου να? Που έριξα τέτοιο και έγινε obsidian, δεν ήξερα εκεί τώρα. Ήρθες εσύ. Και κεφαλικά δεν είμαι καλά. Έχω μπλέξει με τις παιδιά, σίγουρα. Πες μου ξανά coordinates. Ποιο θες, ποια από όλα να σου πω? Περίμενε μωρέ. Το πρώτο και το τρίτο. Λάθος κάνουμε εδώ κάτι. Μα φρέν το ψήσεις, δηλαδή ειλικρινά. Είμαι στο 250-87. Μείον πρέπει να είναι το τελευταίο, το ζήτα. Καλά, εντάξει. Αυτό ήταν, δεν το άντεξε.
Βαρέθηκα. Έλα στο φόρτα να πάρεις, ρε. Πάμε στη βάση να αρματωθούμε εκεί πέρα, πάμε. Έλα στη βάση. Τι είναι η βάση? Το σπίτι. Δεν ξέρω να πάω σπίτι. Αλήθεια, ρώτανε ένα αστυνομικό να σου βρει τον δρόμο. Γέρεση είσαι αυτός. Αφού είσαι στο strip mine του, λογικό είναι να είναι αυτό. Όχι, δεν είμαστε strip mine μωρέ πια. Και ακούω ένα πυροβολισμό από Creeper. Ναι. Οι Creeper έχουν πλέον και... Είναι modded το Minecraft πλέον. Παίζει ο Spider-Man, τα σκατά που πετάνε και οι Creeper έχουν όπλα. Τώρα, περίμενε. Ναι, είναι gangsta. Έλα, downloading terrain. Έλα. Κάτσε στη γωνία και κλαίει, ξέρω εγώ. Το cry box. Κύριε, κύριε, χάθηκα. Μπορείτε να με πάτε σπίτι μου. Θα γεμίσω τι όλο το σιρόλ κανένα βράδυ που θα κοιμάστε. Ένα πρωί μάλλον θα κοιμάστε. Α, μπράβο, ποιος κοιμάται τα βράδια. Έλα, πάμε να δεν κοιμάμαι τώρα. Σκάσε, σκυλά. Γιατί είναι πρακτικό. Μπορείς να μιλές το επίθετό μου σε βίντεο! Το ξέρω τι λέγεις. Και κάπως έτσι έχεις 100 friend request. Λοιπόν, τώρα που έχεις αντικείμενα να πάρω. Τα καλά είναι κάτω τη σκάλα, εδώ έχει κάτι σιδερένια. Πάρε ό,τι θέλεις. Μην κάνεις diamond armor, παιδί μου, κάνε iron. Και μετά δώσ' τα να πάω στα κάνω enchant, έχω 18 level. Και πού είσαι, έλα πάρε τα και πάρε τα κάτω μόνος όλα. Μπορείς να. Λίγο να περιμένεις, λίγο υπομονή. Τι να περιμένεις, τι είναι αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Κάμπο, το περίμενε καιρό. Πού αφήνω τον gravel. Παίρνει τα πίσω. Παίρνει τα πίσω για να σου πάρει και την πανοπλία έτσι προς πάνω. Τι έπαθε, ρε. Του πήρε τα διαμάδια και έκανε λογκάφ. Ο Τσάτσος, ρε φίλε. Άκου τι έκανε. Έλα, κάτσε, ρε. Σκέφτο το κάκο στο κ. Άκου τι έκανα, ρε. Έκανε strip mine για να πει ότι μου πέφτει διαμάντια, λέει διαμάντια και τρέχω μπροστά και τα μέρα. Δεν είχα βασικά σλότ στο inventory. Όχι! Δεν περίμενα να έρθει ο άλλος. Α, πεθαίνει. Όχι, δεν θα στα έδωσα. Έρθω στα 40 σου. Ω, τον είπε. Πεθάνει πρώτο. Έβρε, δεν είχα τίποτα σε αυτό το mine. Μόνο coal πήθε. Καλά, coal, άστα. Μάντεψε γιατί δεν είχε τίποτα, ρε. Γιατί πήρες ότι είμαι και εσύ. Παίρνω λάπης και φύγαμε. Έλα, έλα, εδώ είμαστε, εδώ είμαι, με βλέπεις. Ο λάπης, ο λαζούλης. Εγώ τόση ώρα γιατί είμαι μιούτ. Από εδώ, εδώ. Είμαστε μια χαρούμενη παρέα, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα δηλαδή. Βλέπεις, ναι. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα κάτι. Λέω κι εγώ γιατί δεν μου μιλάνε, γιατί δεν μου δίνουν σημασία. Γιατί δεν είμαι κοινωνικά αποδεκτός. Δώσε ό,τι θέλεις για enchant. Θέλω ένα μεγάλο δέντρο. Δεν θέλω χαμηλά μικρά δέντρα Minecraft. Ένα μεγάλο δέντρο θέλω. Ακόμα μια αλλαγή την οποία έκανα. Μικρή βέβαια. Επειδή σιγά σιγά αποφασίζω και βάζω κάτω. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω οργανώσει κάτι σε creative. Δεν έχω. Έχω ψιλοσκεφτεί ουσιαστικά τι θα κάνω. Δεν έχω καταστρώσει σχέδια όπως συνήθως. Οπότε είναι λίγο αυτοσχεδιασμός. Αλλά είναι η πρώτη φορά στον Zeroland εννοώ. Οπότε εδώ αποφάσισα ότι θέλω ένα μεγάλο δέντρο τελικά. Μάλλον δεν θα βάλω ούτε σκεπή ούτε μπαλκόνια ούτε τίποτα. Οπότε θα είναι κήπος. Και αυτό εδώ είναι ένα παλιό, πολύ παλιό κόλπο που κάναμε. Ούτε και εγώ θα μας πει ο version. Please. Θα φάω όλο το σκέλετο. Το bone meal. Bone meal. Αγγλικά. Μπορείς. Μιλάς. Αγγλικά. Κάνω δοκιμές, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες με το καινούριο σύστημα, με την καινούργια κάρτα, πώς θα κάνω τα γραφικά, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Τώρα παίζει να έχω λίγο tearing στην οθόνη. Δεν ξέρω αν φτάνει στα δικά σας μάτια, μπορεί και να μην φτάνει. Θα το τεστάρω στο βίντεο. Οπότε συγχωρήστε με για αυτό το χαμηλής ποιότητας τέλος πάντων αποτέλεσμα. Αν έχει φτάσει σαν χαμηλή ποιότητα, πάμε. Πάμε, μωρή ομάδα που λέμε και στο Rocket League. Θα φάω όλο το bone meal και δέντρο δεν θα μεγαλώσει. Seriously? Οκ. Θα δοκιμάσω άλλο τρόπο. Δεν λειτουργεί. Αν και το προηγούμενο που είδατε φύτρωσε μόνο του.
Θέλω ένα ψηλό δέντρο. Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πόσο bone meal μπορεί να έχω φάει. Anyway, εδώ σκοπεύω να αφήσω ένα μεγάλο oak tree και ελπίζω να μην αργήσω πάρα πολύ να τα καταφέρω. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο είναι και αυτό, θα έχει ένα απόσπασμα από παλιότερο recording. Είναι που καίμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λίγο αργά, ναι, το ξέρω, έχει πιάσει Φεβρουάριος, οκ. Okay. Αλλά αυτό που θα δείτε στο επόμενο επεισόδιο γράφτηκε εκείνες τις μέρες περίπου. Είχαν τελειώσει τέλος πάντων οι διακοπές του Χριστουγέννων. Αλλά έχει γέλιο, έχει την πλάκα του, οπότε θα το. Έλα. Ακόμη πιο χαμηλό. Παρετούμε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτά. Bye bye. Τα λέμε στο επόμενο.